Τι και αν η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυριότερη συνισταμένη της δημοκρατίας, η δικαιοσύνη μας, βρίσκεται στον πάτο. Μαστιγωτικές καταγγελίες του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Το πιο τραγικό, υπάρχουν εντάλματα χιλιάδες ανεκτέλεστα και υποθέσεις μπορεί να διαρκέσουν μαζί με, αν γίνει και έφεση, 10 με 15 χρόνια για να εκδικαστούν. Μιλούμε για τεράστιο αριθμό ενταλμάτων. Έχουν νομικά σημεία να πηγαίνουν στον τρίτο βαθμό. Δεν μπορούν να εκτελεστούν οι αποφάσεις και να εισπράξει ο δικαιούχος τα χρήματα του. Συνεπία όλων αυτών, οι πολίτες σταδιακά σταματούν να εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Τότε, λέγει ο κύριος Ιωαννίδης, δημιουργείται το παρακράτος. Όταν κάποιος ο οποίος έρχεται στο δικαστήριο δεν μπορεί να εισπράξει, η υπόθεση του καθυστερεί για τεράστιο χρονικό διάστημα, βρίσκει άλλες μεθόδους, γνωστές μεθόδους, αποτείνεται σε κάποιους επιτίδιους, οι οποίοι του υπόσχονται ότι θα εισπράξουν τα χρήματα του, αλλά σίγουρα όχι με τον νόημο τρόπο. Ο πρόεδρος των δικηγόρων τονίζει ότι η δικαιοσύνη μας έχει μείνει δεκαετίες πίσω και προτείνει, μεταξύ άλλων, εξυγχρονισμό του συντάγματος, δημιουργία διοικητικών δικαστηρίων για αποφόρτιση του ανωτάτου, τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας, αλλαγή του τρόπου διορισμού των δικαστών, αλλαγή της οικονομίας και του τρόπου εκδίκασης των υποθέσεων. Στην Κύπρο τα δικαστήρια παλεύουν ακόμη με στενογράφους, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντάξει την ηλεκτρονική δικαιοσύνη εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η κατάλληλη περίοδος να αναδειχθεί το πρόβλημα και να διδαχθούμε από τους εταίρους μας. Αν δεν ταρακουνηθεί η πολιτεία, το μέλλον προδιαγράφεται ζωφερό. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα κλαίμε επί ερυπείων.